να μελετήσουν τον τρόπο σκέψης και την πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου, κάλεσε τους πολιτικούς ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών στη Χαλέπα, Νίκος Παπαδάκης. Όπως είπε, ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός είναι επίκαιρος όσο ποτέ σε μια χώρα που οι διαπραγματεύσεις καθορίζουν το μέλλον του λαού. Είναι επίγον οι Έλληνες πολιτικοί να μελετήσουν ξανά τις παρακαταθήκες, τα διδάγματα και την πρακτική του Ελευθερίου Βενιζέλου και να εμπνευστούν και να αντλήσουν διδάγματα από την πολιτική του. Φέτος, όπως είναι γνωστό, συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθερίου Βενιζέλου και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της υπόλοιπης χώρας. Σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων και άλλους κορυφαίους πνευματικούς φορείς όπως το Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυμα της Βουλής, που περιλαμβάνουν εκθέσεις, στρογγυλά τραπέζια. Κορύφωση των εκδηλώσεων αυτών θα είναι μία συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Ο Μητροπολίτης Κηδωνίας και Αποκορώνου από την πλευρά του τόνισε ότι η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού, σχολιάζοντας παράλληλα τον άδικο θάνατο του φιλάθλου Κώστα Κατσούλη. Με την εκδημία ενός φιλάθλου του Κώστα Κατσούλη φέρει αναγκαίο το γεγονός και μάλλον σε επίκαιρο πλέον σημείο τα γεγονότα της παραδόσεως πολιτιστικής κληρονομιάς ανθρώπων οι οποίοι έμειναν στην ιστορία. Στα Χανιά, στις αρχές Νοεμβρίου, προγραμματίζεται η παρουσίαση συλλογικού τόμου «Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική», ενώ τον Ιανουάριο σε στρογγυλό τραπέζι θα τεθούν οι ιδεολογικές αντιλήψεις και η πολιτική φιλοσοφία του Βενιζέλου και τους ομιλητές θα συντονίζει η Βίκυ Φλέσα. Θεωρώ το Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» ένα κόσμημα πολιτισμού για την πόλη μας, ένα ίδρυμα με πανελλήνια και παγκόσμια εμβέλεια. Και ορθά προγραμματίζονται όλες αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις μεγέθους από το Ίδρυμα για να γίνει όσο το δυνατόν κατανοητή αυτή η πολιτική φιλοσοφία. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο σπίτι του Ελευθέριου Βενιζέλου και τις εργασίες ανακαίνησης που εκτελούνται εκεί, ξεκίνησαν οι προσφορές για το διαγωνισμό του δεύτερου σκέλους του έργου, που είναι το μουσιακό μέρος. Αρχές του 2015 η οικία εκτιμάται ότι θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της στο κοινό.